Χρησιμοποιώντας σωστά τις έννοιες των λέξεων, επιτρέψτε μας να πω ότι δεν ισχύει το όλοι. Εκτός εάν νομίζει ο κύριος Μπακογιάννης, επειδή αυτός το πρώτο ξεκίνησε, ότι εκφράζει την πλειοψηφία του λαού της Αθήνας ή ότι ξέρει ο λαός της Αθήνας τι υπογράφτηκε. Δεν ξέρω αν οι συμβουλοί σας γνωρίζουν τι προβλέπουν οι τρεις συμβάσεις. Η μία με τον ΠΑΕ Παναθηναϊκό, την εταιρεία, την ανώνυμη, η άλλη με τον Ερασιτέχνη και η τρίτη σύμβαση με τις συστημικές τράπεζες, Πειραιός και Αλφα Μπανκ. Γνωρίζετε τι προβλέπουν? Γνωρίζετε τι δεσμεύσεις αναλαμβάνει ο Δήμος της Αθήνας? Και το λέω αυτό γιατί πρώτον δεν ισχύει το όλοι, δεύτερον βρείτε τις διαχωριστικές γραμμές. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να συμφωνείτε να ψηφίζετε τρεις συμβάσεις, να μιλάμε για 255 εκατομμύρια μέχρι τώρα, γιατί ήδη τα 255 έχουν γίνει 266 και δεν ξέρουμε που θα σταματήσει, και μετά να τσακώνεστε. Σε τι τσακώνεστε? Αναγνωρίστε, κύριε Μπακογιάννη, ο Δήμαρχος το τρέχει το έργο, το είπε. 8 άνθρωποι συν 2 οι σύμβουλοι, κάθε μέρα όλες οι υπηρεσίες ασχολούνται με αυτό. Υπάρχει πλήρη συνεργασία με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά για το καλό του λαού της Αθήνας. Γι' αυτό αλήθεια είναι η διπλή ανάπλαση. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζετε ότι στην περιοχή των 2.100 στρεμάτων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου της Αθήνας, τα 660 είναι χαρακτηρισμένα κοινόχρηστα. Από αυτά πάνω από τα μισά πάνε για το γήπεδο και τους όμορους χώρους. Τα υπόλοιπα ούτε καν ασχολείται κανένας. Την ίδια ώρα όμως το real estate έχει αγοράσει. Τα έχει αγοράσει όλα. Η περίφημη Προντέα, την οποία θα διώξετε, μάλλον δεν διώχνετε, λίγη σύμβαση από το στρέφι, έχει ήδη ανακοινώσει 70.000 τετραγωνικά επιχειρηματικό πάρκο δίπλα από το γήπεδο. Το ίδιο τρέχουν και αυτοί που έχουν αγοράσει τον Σούλης και αυτοί που έχουν αγοράσει το Λιβάνι. Για αυτούς δουλεύετε, για το real estate, το οποίο αγόρασε φτηνά και τώρα αναβαθμίζεται η περιοχή. Για ποιους αναβαθμίζεται? Τι λέει η σύμβαση με τις τράπεζες? Ότι οι τράπεζες θα φτιάξουν ένα επιχειρηματικό κέντρο 51.800 τετραγωνικών. Τσιμέντο και εδώ. Τσιμέντο και η Προντέα. Τσιμέντο και ο Σουλής. Τσιμέντο και η ΡΕΤ στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θα φτιαχτεί γήπεδο 40.000 θέσεων, 123 εκατομμύρια. Θα δοθεί για έναν αιώνα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Τι είναι αυτό? Για έναν αιώνα. Ο οποίος δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ για να φτιαχτεί το γήπεδο. Και μάλιστα διεκδίκησε και τα πήρε και τα υπόλοιπα. Πήρε δηλαδή σουίτες, καντίνες, μπουτίκ, χρήση του γηπέδου. Τα πήρε όλα. Δεύτερη συμφωνία με τον Ερασιτέχνη. Ο Ερασιτέχνης και αυτός για 99 χρόνια θα φτιαχτούν 7.500 τετραγωνικά. Έχουν δεσμευτεί οι τράπεζες για 13 εκατομμύρια. Ήδη μιλάνε ότι το κόστος θα φτάσει τα 25. Ποιος θα πληρώσει τα παραπάνω? Ήδη με το ξεκίνημα στην απορρίπανση είμαστε και πάμε συν 6,9 συν 4 για τους όμορους χώρους. Δηλαδή κοντά 11 εκατομμύρια. Καπέλο στα 255. Δηλαδή θα πάμε με αυτά τα νούμερα έως το τέλος? Εδώ η σύμβαση με τον Ερασιτέχνη, όπως καταγγέλουν 700 φίλαθλοι μέλη του Ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού, προβλέπει ότι στο τέλος του 24 θα παραδοθεί το γήπεδο. Η εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Αυτό λέει η σύμβαση. Θα παραδοθεί στο τέλος του 24 η εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη? Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Τι θα γίνει με αυτή τη σύμβαση? Γιατί προβλέπεται, έτσι καταγγέλουν, έτσι λένε, ότι πρέπει να έρθει νέα σύμβαση και να περάσει από τη νέα Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία, θυμίζω, επειδή μιλάμε για την ομάδα, είχε περάσει με οριακή πλειοψηφία στη Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Γιατί ήταν ισχυρή η φωνή και η παλιότερη φωνή και η δικιά μας, η ιστορική ομάδα στην ιστορική της έδρα. Και όχι εκεί. Τα λέμε αυτά γιατί ουσιαστικά όλος ο Δήμος απαλωτριώσεις. Δεν έχετε δίκιο.
τα τελευταία δύο χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, οι μόνες απαλλατριώσεις που έχει εγκρίνει, πάνω από 20, είναι για αυτόν, είναι για το χώρο αυτό. Πάνω από 20, σε κάθε συνεδρίαση έρχονταν 3-4 απαλλατριώσεις. Στη σημερινή συνεδρίαση έχουμε άλλες 2 απαλλατριώσεις, πάλι για τον ίδιο χώρο. Οι μόνες απαλλατριώσεις είναι για το γήπεδο. Καμιά άλλη απαλλατριώση σε όλη την Αθήνα δεν έχει γίνει και ούτε πρόκειται φυσικά να γίνει, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Τα λέμε αυτά γιατί ουσιαστικά αυτό το σχέδιο, αυτό το πλάνο, το οποίο δεν αφορά τους κατοίκους της Αθήνας, αφορά τους επιχειρηματικούς κύκλους, την ανώνυμη εταιρεία, αφορά τις τράπεζες, αφορά τους επιχειρηματίες που ήδη σχεδιάζουν να χτίσουν, μόνο να πούμε ότι η αναβαθμισμένη περιοχή για την οποία μιλάτε θα χωρίζεται από την Αθήνα με διπλάσιο χαντάκι από το σημερινό, με τις γραμμές του ΟΣΕ. Διπλάσιο θα είναι. Γιατί προβλέπονται 2 γραμμές ηλεκτρικές. Γιατί η υπογειοποίηση σταματά στο σταθμό Λαρίσης. Και γι' αυτά δεν ασχολείστε. Δεν αναφέρετε τίποτα. Κατά τα άλλα θα αναβαθμιστεί η περιοχή. Τα λέμε αυτά γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει συνεργασία με την κυβέρνηση, τρέχει το πρόγραμμα, είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλές οι επενδύσεις που έχουν γίνει εκεί, αλλά αυτές οι επενδύσεις δεν αφορούν ούτε την καθημερινότητα, ούτε την αλλαγή της εικόνας της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό νομοθετικές παρεμβάσεις. Όποτε θέλετε παρέμβαση για το γήπεδο, στη διάθεσή σας. Για την οικοδομική άδεια θα το δείτε, στη διάθεσή σας. Ζητήστε για άλλα θέματα. Δεν ξέρω αν τα 7 εκατομμύρια για τα σχολεία τα έχει εγκρίνει ήδη και μπορούν να εκταμιευτούν. Αυτά όμως εγκρίθηκαν και θα εκταμιευτούν. Αυτό δείχνει τις προτεραιότητες. Σαφώς είμαστε στην απέναντι πλευρά. Σαφώς ένα μεγάλο κομμάτι του λαού της Αθήνας δεν γνωρίζει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει, για παράδειγμα, και τελειώνω με αυτό, γιατί θα τα λέμε συχνά, ότι η διπλή ανάπλαση όσον αφορά τη λεωφόρο, με βάση τη σύμβαση που έχετε υπογράψει, προβλέπει ότι ο Δήμος με δικά του λεφτά θα γκρεμίσει το γήπεδο και θα φτιάξει εκεί μουσείο της ομάδας, εντευκτήριο της ομάδας, υπόγειο πάρκινγκ 700 θέσεων που θα παραχωρήσει σημαντικό μέρος στην ομάδα και φυσικά ένα πολυτελή χώρο εστίασης, τον οποίο θα τον έχει αυτός και θα τον επινοικιάσει κάπου. Και τι θα φυτέψουμε εκεί? Δεν θα φυτέψουμε κάποια από τα χιλιάδες δέντρα που λέει ο Δήμαρχος, αλλά γκαζόν και θάμνους. Γιατί από κάτω θα είναι γκαράζ. Αυτή είναι η ανάπλαση. Του γκαζόν και του μπετόν. Αυτήν ετοίμασε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αυτή θέλετε να τρέξετε. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω πού θα καταλήξει, γιατί βλέπετε και τι πόλεμο συμφερόντων γίνεται. Τον παρακολουθείτε. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και τι θα καταλήξει. Μπορεί να τρέξει γιατί είναι πολλά τα λεφτά, αλλά σίγουρα χρειάζεται να αλλάξουμε κάτω από την πίεση των δημοτών του λαού αυτής της πόλης τις ιεραρχίες και τις προτεραιότητες, μπας και καλυφθεί κάποια ανάγκη, πραγματική ανάγκη των κατοίκων. Επειδή είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, το επιχειρηματικό πάρκο που ήδη έχει ανακοινωθεί είναι της Demand, η Πρωτεία έχει άλλα πάρει δίπλα.